σας είχα υποσχεθεί προηγουμένως συνέντευξη, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, μάλλον θα έχουμε, με τον γιατρό, τον κύριο Γιώργο Στούμπο, ο οποίος είναι ένας από τους δύο υπεύθυνους γιατρούς στο εμβολιαστικό κέντρο του Βοστάνιου. Καλημέρα γιατρέ, τι κάνετε? Καλημέρα σας, μια χαρά. Πώς είμαστε? Καταρχήν, γιατρέ, είναι μια ερώτηση που κάνω σε όλους τους υγειονομικούς. Έχουμε μιλήσει με πολλούς γιατρούς αυτό το διάστημα εδώ στην εκπομπή. Φαντάζομαι το καταλαβαίνετε κι εσείς. Ναι. Λόγω της αγωνίας μας για τον κορονοϊό, θέλω να μου πείτε, σαν γιατρός και σαν άνθρωπος, όταν πριν από ένα χρόνο ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία στην Κίνα, στη μακρινή επαρχία της Ουχάν, μπορούσατε να φανταστείτε ποτέ ότι ένας ιός θα επηρέαζε τόσο πολύ την ζωή μας, την ανθρωπότητα, την οικονομία, την καθημερινότητα? Όχι, δεν είναι εύκολο να το συλλάβει ανθρώπινος νους με το πρώτο αυτό. Βλέποντας τα γεγονότα, σιγά σιγά συνειδητοποιούμε την κατάσταση. Βέβαια, μας είχαν προειδοποιήσει οι συνάδελφοι από το εξωτερικό ότι είναι ένας ιός που μεταδίδεται γρήγορα και ότι μιλάμε για πανδημία. Υπήρχε μια έτσι αμφιβολία, καχυποψία να το πω. Αλλά στη συνέχεια είδαμε ότι αυτό συνέβη και είχαν δίκιο και... Εντάξει, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί όλη αυτή την αλλαγή και το ότι ήταν τόσο δύσκολο να αντιμετωπιστεί και τόσο η εύκολη μετάδοση. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί όλο αυτό που έγινε και αλλάξαμε τον τρόπο ζωής, οι συνήθειές μας έγιναν τελείως διαφορετικές, απομόνωση κτλ. Κληθήκαμε και εσείς οι υγειονομικοί κυρίως, κληθήκατε να διαχειριστείτε μια έκτακτη δύσκολη κατάσταση. Εσείς αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι είστε βέβαια ιδιώτης γιατρός, έχετε δικό σας ιδιωτικό ιατρείο. Παρ' όλα αυτά συνεργάζεστε με το Βοστάνιο Νοσοκομείο εδώ και αρκετό καιρό, από τότε που ξεκίνησε η πανδημία, φαντάζομαι, έτσι γιατρέ? Ναι, σωστά. Πώς λάβατε αυτή την απόφαση? Γιατί το να βρεθείς από το ιδιωτικό σου ιατρείο στο νοσοκομείο και στην πρώτη γραμμή χρειάζεται απόφαση, έτσι? Θέλει σκέψη. Υγειονομικοί, ποιος θα βοηθήσει? Σε αυτή την κατάσταση πρέπει, αν υποθέσουμε ότι η πανδημία αυτή, ο κορονοϊός είναι ο εχθρός, τα όπλα μας είναι οι γιατροί. Πρέπει όλοι σύσσωμοι, ισχύσεντι ενώσει. Πρέπει όλοι να πέσουμε πάνω του και να μπορέσουμε να κάνουμε το οτιδήποτε είναι δυνατόν ώστε να έχουμε αποτέλεσμα. Μάλιστα. Είστε λοιπόν πόσο καιρό στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης ως συνεργάτης? Συνεργάτης αυτό το διάστημα είμαι... περίπου 4-5 μήνες. Μάλιστα. Το τελευταίο, το δύσκολο διάστημα δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι... Ναι, γιατί το πρώτο διάστημα ακόμα δεν είχαμε συνειδητοποιήσει και τι ακριβώς γίνεται. Ναι. Μετά ήρθε η... Η αλήθεια είναι ότι εδώ... Ήταν και, ότι, και η κυβέρνηση έδωσε το έναυσμα με ένα διάταγμα, οι ιδιώτες γιατροί να συνδράμουν στη στελέχωση του ΕΣΥ. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση καλύτερα. Ακριβώς. Και βέβαια να πούμε ότι εδώ στη Λέσβο συνειδητοποίησαμε τον κίνδυνο και τι πραγματικά συμβαίνει μετά τον Αύγουστο, όταν ξεκίνησε έτσι ένα δυνατό κύμα εδώ. Και είχαμε και νεκρούς και είχαμε και πολλούς συμπολίτες μας που νοσηλεύονται. Εσείς γιατροί αυτή τη στιγμή υπηρετείτε στο εμβολιαστικό κέντρο του νοσοκομείου και είστε ένας από τους δύο υπεύθυνους γιατρούς για τα εμβόλια, έτσι? Ωραία. Να ρωτήσω, θέλω, κάνατε κάποια εκπαίδευση για να συμμετέχετε σε όλη αυτή τη διαδικασία νωρίτερα? Κοιτάξτε, η εκπαίδευση υπάρχει από τη στιγμή που είμαστε γιατροί και έχουμε τελειώσει την ιατρική, όπως όλα τα εμβόλια. Εντάξει, εδώ πέρα υπήρχαν κάποια σεμινάρια και κάποιες έτσι, διαλέξεις ειδικότερες όσον αφορά και τον χειρισμό, διότι αυτά τα εμβόλια θέλουν διαφορετικής μεταχείρισης, είναι σε διάφορες συνθήκες βαθιάς κατάψυξης κτλ. Βέβαια έχουμε βοηθούς και τους φαρμακοποιούς και το υπόλοιπο νοσηλευτικό προσωπικό. Και όλο σύσσωμη η διοίκηση του νοσοκομείου, ο διοικητής ο κ. Καμπούρης, ο διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας, όλοι μας αγκάλιασαν δηλαδή πάνω σε αυτό το εγχείρημα του εμβολιαστικού κέντρου. Υπήρχε πολύ καλή συνεργασία και με την Περιφέρεια Υγείας και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Είδατε ότι έχει στηθεί ένα εμβολιαστικό κέντρο στο νοσοκομείο μας που είναι πρότυπο, θα έλεγα, εμβολιαστικό κέντρο, γι' αυτό και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού και έμεινε και πολύ ευχαριστημένος και τα είδε όλα από την εικόνα που είδε, μάλιστα, διότι είχαν γίνει και προεργασίες για να στηθεί όλο αυτό το εμβολιαστικό κέντρο, δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά το αγκαλιάσαμε πολύ ζεστά όλοι μας και μπορώ να πω και ο διοικητής και η διεύθυνση του διοικητικού
η διεύθυνση της διοικητικής υπηρεσίας και της νοσηλευτικής αλλά και της ιατρικής, και πέρα του ωραρίου, πέρα δηλαδή το έργο που είχαν το καθημερινό ωράριο, δώσανε ό,τι μπορούσαν για να μπορέσει να πετύχει αυτό το εγχείρημα με το εμβολιαστικό κέντρο. Και εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε, γιατί είναι το μόνο μας όπλο για να επανέλθουμε στην κανονικότητα, είναι το εμβόλιο. Ναι. Δεν έχουμε κανένα άλλο όπλο για να αντιμετωπίσουμε. Ακριβώς, δεν έχουμε κάποιο φάρμακο αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς, που να είναι. Και το είδαμε ότι μέχρι να βγει το εμβόλιο, ο ιός με τον έναν ή τον άλλον τρόπο υπήρχε ανάμεσά μας. Ακριβώς. Και οι νεκροί δυστυχώς αυξήθηκαν. Αυξήθηκαν αρκετά και αυξάνονται κιόλας. Γιατί... Και αυξάνονται. Και γι' αυτό και βλέπετε ότι η πρωτοβουλία ήταν να εμβολιαστούν οι περίλικες άνω των 85. Αυτή τη στιγμή εμβολιάζονται και άνω των 80. Γιατί το εμβόλιο νομίζω ότι είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο θα δουλέψει ως ασπίδα για τον ιό και δεν θα απομακρύνει τη δυσμενή κατάληξη. Μάλιστα. Γιατί αυτός ο ιός αυτό το ιδιαίτερο έχει. Σε άλλους περνάει ελαφριά, σε άλλους όμως δεν έχει τόσο... Αποτελειώνει, θα έλεγα. Μάλιστα. Ναι. Γιατρέ, αυτή τη στιγμή έχουμε καθόλου εικόνα πόσος κόσμος εδώ στο νησί έχει εμβολιαστεί? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει τα 1500 άτομα, νομίζω. Γιατί κάθε μέρα εμβολιάζονται γύρω στα 200-150 με 200 άτομα. Μάλιστα. Οπότε 6 μέρες την εβδομάδα. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε τώρα 2-3 εβδομάδες που έχουμε ξεκινήσει. Είναι ένα καλό νούμερο. Οφείλω να πω ότι κρατάμε και τις αποστάσεις, τα ραντεβού είναι ένα τέταρτο. Μάλιστα. Υπάρχει μια αίθουσα που έχει τα πάντα μέσα. Και εδώ πάλι πρέπει να εξάρω την προσπάθεια όλων, και του διοικητή και του υπόλοιπου προσωπικού, του ιατρικού προσωπικού. Όλοι οι γιατροί είναι κοντά μας. Δηλαδή μπορεί να είμαστε εμείς υπεύθυνοι του εμβολιαστικού, αλλά ότι οποιονδήποτε γιατρό και αν χρειαστούμε είναι δίπλα μας. Είναι εκεί για να σας βοηθήσει. Μάλιστα. Γιατροί της εντατικής. Αμέριστη συμπαράσταση για τους νοσηλευτές, διότι έρχονται και βοηθούν και αυτοί πέραν του ωραρίου, για να μπορέσει να είναι έτσι, να υπάρχει μια σωστή λειτουργία, πραγματιοφορείς, γιατί έχουμε και ανθρώπους τώρα που μεγάλους που είναι και δύσκολη η μετακίνησή τους, καταλαβαίνετε. Ναι, βέβαια. Να έρθουμε λίγο και σε αυτό το κομμάτι. Αυτή τη στιγμή έχουν εμβολιαστεί οι υγειονομικοί εργαζόμενοι του νοσοκομείου, ας πούμε, και ιδιώτες. Υγειονομικοί εργαζόμενοι, ιδιώτες γιατροί, υγειονομικοί. Ναι. Φαρμακοποιοί. Φαρμακοποιοί, οδοντίατροι έχουν ξεκινήσει. Οι υπερήλικες και οι ηλικιωμένοι άνω των 80 και πολλά άτομα από τα σώματα ασφαλείας. Έχουμε και αυτό, πρέπει να το υπογραμμίσουμε, ότι και ο κύριος Μουτζούρης και ο κύριος Παπάζογλου και ο κύριος Πουλίκας του στρατού αστυνομίας και λιμενικού αντίστοιχα είναι κοντά μας όταν έχουν λίστες με ονόματα και καθημερινώς εμβολιάζονται άτομα από τα σώματα αυτά. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι τα άτομα μεγάλης ηλικίας, άνω των 80 ή άνω των 85 ετών, δέχονται να εμβολιαστούν και δεν φοβούνται. Αυτό εσάς σας κάνει εντύπωση? Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, ανθρώπους που λένε όχι, δεν θα κάνουν το εμβόλιο, φοβόμαστε, δεν έχει δοκιμαστεί τι αρκετά. Τι φοβηθείς από το εμβόλιο? Το εμβόλιο είναι αυτό το οποίο είναι ένα όπλο για τη φαρέτρα να αντιμετωπίσεις τον ιό. Διότι και να εμβολιαστεί κάποιος, δεν σου λέει ότι δεν θα κολλήσεις τον ιό. Ναι. Οπότε όταν θα έρθει, αν έρθει, μακάρι να μην έρθει, αλλά έτσι πως βλέπουμε ότι είναι τόσο εύκολα μεταδιδόμενος και δεν μπορεί να φύγει από τη ζωή μας εύκολα, όταν έρθει τουλάχιστον έχουμε μια άμυνα. Το εμβόλιο θα βοηθήσει στην άμυνα του οργανισμού. Αυτό να το τονίσουμε, γιατρέ. Το γεγονός ότι εμβολιαζόμαστε δεν σημαίνει ότι δεν θα κολλήσουμε. Μπορεί να κολλήσουμε, έτσι. Αυτό ακριβώς. Υπάρχει ένας χρόνος. Από τη στιγμή που γίνεται το εμβόλιο γίνεται σε δύο δόσεις. Τα αντισώματα δεν δημιουργούνται από τη μία στιγμή στην άλλη. Το ανοσοποιητικό σύστημα για να οχυρωθεί απέναντι στον ιό χρειάζεται κάποιο χρόνο. Από τη στιγμή λοιπόν που θα εμβολιαστούμε και περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, έχουμε αντισώματα και τα αντισώματα αυτά είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν τον ιό όταν θα έρθει σε επαφή. Δεν σημαίνει ότι δεν θα κολλήσουμε. Απλά έχοντας εμβολιαστεί οι περισσότεροι, εύχομαι το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου,
θα εκμυδινεστεί σιγά σιγά η μετάδοση του ιού. Μάλιστα. Και σιγά σιγά θα περάσει στην ιστορία ο ιός. Ευχόμαστε να γίνει αυτό. Το συντομότερο δυνατό ευχόμαστε. Ευχόμαστε το συντομότερο δυνατό. Τι σας λένε οι ηλικιωμένοι που έρχονται να εμβολιαστούν? Σας ρωτάνε, φοβούνται? Όχι, δεν, ειλικρινά δεν υπάρχει φόβος. Ίσα mm-hmm. που έρχονται με χαρά και το κάνουν. Mm-hmm. Η μόνη τους αγωνία είναι το αν θα έχουν κάποια παρενέργεια από το εμβόλιο. Mm-hmm. Αλλά μέχρι στιγμής όλα βαίνουν καλώς. Κανείς mm-hmm. δεν έχει καμία παρενέργεια. Να το τονίσουμε ένα μικρό αυτό. Ποσοστό, ναι. Ένα μικρό ποσοστό ανέφερε κάποιο βάρος στο σημείο του δείγματος. Γίνεται ο εμβολιασμός. Α, δηλαδή ένα πόνο στο χέρι, ας πούμε. Ναι, το οποίο κρατάει μία μέρα, δύο maximum. Ναι. Και πολύ πιο σπάνια κάποια άτομα ανέφεραν κάποιες κεφαλαλγίες ήπιες που με ένα τεπών πέρασαν. Μάλιστα. Είναι συμπτώματα τα οποία αυτά γίνονται και όπως τα παιδικά εμβόλια που κάνουμε με... Ακριβώς. Μάλιστα τα παιδικά εμβόλια εμφανίζουν και πυρετό κάποια, έτσι, να το πούμε και αυτό. Μπράβο, ναι. Όχι, εδώ δεν έχουμε τέτοια θέματα. Δεν έχουμε είναι τέτοια πολύ θέματα. Πιο... Και στα τόσα άτομα που έχουμε εμβολιάσει δεν είχαμε το παραμικρό, ειλικρινά, και εύχομαι να συνεχιστεί έτσι. Μάλιστα, το ευχόμαστε και εμείς, εσείς γιατρέ, το έχετε κάνει το εμβόλιο. Φαντάζομαι από τους πρώτους, έτσι. Εντάξει. Αναγκαστικά. Διότι ναι, δεν είναι η δουλειά τέτοια, η φύση της δουλειάς. Εγώ είμαι και χειρούργος οτορυνολαρυγκολόγος, οπότε mm-hmm. καταλαβαίνετε, από τον ιό είμαι ένα βήμα. Είστε κοντά. Εξετάζω μύτη, εξετάζω στόμα, οπότε... Ο ιός επηρεάζει και τη μύτη και το στόμα, έτσι, και το λαιμό, φαντάζομαι, δεν είναι μόνο στο πνεύμονα. Επηρεάζει διάφορα συστήματα. Ξεκινάει από το ανώτερο αναπνευστικό και μετά καταλήγει προς το κατώτερο αναπνευστικό και πάει σε υπόλοιπα συστήματα. Mm-hmm. Γιατρέ, θα λειτουργήσουν άλλα εμβολιαστικά κέντρα? Τι πληροφόρηση έχετε? Προς το παρόν, επειδή θα λειτουργήσουν και άλλα εμβολιαστικά κέντρα... Mm-hmm. Εγώ τώρα να σας πω την αλήθεια, έχω, συγκεκριμένα σε μένα δεν είναι γίνει κάποια ενημέρωση, ναι. Απλά έχω mm-hmm. λόγω του ότι βρίσκομαι στον χώρο του νοσοκομείου και έρχομαι σε επαφή με το διοικητή και mm-hmm. τους ηθήνοντες εκεί. Και τους συναδέλφους σας εκεί. Μπράβο, ναι. Mm-hmm. Έχουν κάτι ακούστε για τις 10-20 Φεβρουαρίου mm-hmm. για τα κέντρα υγείας. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά δεν είμαι ο αρμοδιός να σας απαντήσω. Μάλιστα, πότε. Κατάλαβα. Και πότε βλέπετε ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού με το ρυθμό που προχωράει τώρα? Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε πια στους ηλικιωμένους 80 με 80 και άνω, ας πούμε. Ναι. Φαντάζομαι ότι το επόμενο βήμα είναι οι 70 και άνω, έτσι? Σίγουρα, ναι. Σιγά σιγά θα πέφτει το όριο ηλικίας, mm-hmm. οπότε... Θα μπορέσουμε να... Μα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι πρέπει να κρατάμε και τις αποστάσεις, η προσέλευση. Mm-hmm. Και γι' αυτό και δώσαμε εμείς το παράδειγμα να υγειονομικοί να εμβολιαστούμε πρώτοι, mm-hmm. για να μπορέσει ο κόσμος να εμπιστευτεί αυτό το εμβόλιο. Ακριβώς. Και να το δεχτεί με ανοιχτές mm-hmm. αγκάλες, να έλεγα, και όχι με καχυποψία mm-hmm. και να είναι αντίθετος και απέναντι στο εμβόλιο. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε... Να τονίσουμε ότι δεν πρέπει να είμαστε απέναντι σε αυτό το εμβόλιο. Θα έρθουν και άλλα εμβόλια από ό,τι έχω, από ό,τι γνωρίζω είναι της Moderna, της AstraZeneca, τώρα είναι να διοδοτηθεί. Mm-hmm. Θα έρθουν και άλλου τύπου εμβόλια τα οποία θα έχουν πιο εύκολο χειρισμό, δεν θα θέλουν βαθιά κατάψυξη. Κατάλαβα, ναι, ναι, ναι. Και πιστεύω ότι με εκείνα τα εμβόλια θα... μπορέσουν και τα κέντρα υγείας να... Θα προχωρήσει και γρηγορότερα, ναι, η διαδικασία από ό,τι καταλαβαίνω. Σωστά, σωστά. Ναι, 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 πολύ ωραία. Οπότε θέλουμε να ελπίζουμε ότι μέχρι το φθινόπωρο θα έχει εμβολιαστεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, εύχομαι, έτσι. Ναι, και νωρίτερα μπορώ να σας πω, mm-hmm. διότι από ό,τι καταλαβαίνω, ενώ σε συζητήσεις δεξιά-αριστερά υπάρχει μια αμφιβολία, μια έτσι... γιατί είναι και το άγνωστο, ναι. Αλλά σιγά σιγά βλέπω ότι και κάποια άτομα τα οποία στις αρχές που έρχομαι εγώ σε επαφή και μιλούσαμε καθημερινά, που είχαν ένα ενδιασμός, mm-hmm. πλέον έχουν σταματήσει να τους έχουν και έρχονται και θέλουν να εμβολιαστούν και μάλιστα αγωνιούν πότε θα είναι το ραντεβού, πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα. Άρα δηλαδή όσο περνάει ο καιρός ο κόσμος εμπιστεύεται περισσότερο, γιατί βλέπει Βεβαίως. Ότι τελικά το εμβόλιο δεν δημιουργεί προβλήματα, έτσι. Αυτό ίσως είναι το μυστικό, ότι βλέπουν πολύ κόσμο να το κάνει και μετά να είναι μια χαρά. Έτσι ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Σιγά σιγά πιστεύω ότι ένα μεγάλο ποσοστό που ήταν απέναντι στο εμβόλιο θα έρθει στο εμβόλιο και έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι είναι η μοναδική μας ελπίδα. Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή χωρίς το εμβόλιο είδαμε τι περάσαμε. Από το πρώτο κύμα στο δεύτερο κύμα και στο δεύτερο στο τρίτο, μαραδιά, και ναι. Οικονομία,
Βλέπετε τι γίνεται στην κοινωνία μας. Ακριβώς. Εμείς θέλουμε να επανέλθει η κανονικότητα και ο μόνος δρόμος για να επανέλθει η κανονικότητα είναι να εμβολιαστούμε για να έρθει σε, δεύτερο στάδιο η ανοσία. Mm-hmm. Δηλαδή, και γι' αυτό και το πρόγραμμα ονομάζεται Ελευθερία, έτσι. Ακριβώς. Να τη δούμε την ελευθερία μας. Να τη ζήσουμε επιτέλους αυτή την ελευθερία, γιατί τώρα είμαστε... Γιατρέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει πρόβλεψη για εμβολιασμούς κατοίκων σε άτομα τα οποία έχουν κάποιο είδος αναπηρία, είναι κατάκητοι, ηλικιωμένοι και εγώ δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Υπάρχουν πολλά τηλέφωνα από πολίτες οι οποίοι έχουν τέτοια θέματα με συγγενείς που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Είμαστε αυτή τη στιγμή με το διοικητή τον κύριο Καμπούρη και εκείνος με τις επαφές που έχει με το Υπουργείο, δεν έχουμε πάρει κάποια ενημέρωση και κάποιο, δεν έχει προβλεφθεί ακόμα κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Θα έπρεπε νομίζω όμως, γιατί υπάρχει ανάγκη, το βλέπετε κι εσείς. Βεβαίως και θα έπρεπε και είμαστε κοντά. Είμαστε κοντά διότι οι πιέσεις και από τους πολίτες προς εμάς είναι αρκετές και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατό. Αυτό τον καιρό είμαστε στη φάση να, ξέρετε, κάθε τι που ξεκινάει πρέπει να μπει σε ένα ρυθμό. Ναι. Να γίνονται κάποια λίγο τα πράγματα αυτοματοποιημένα. Γιατί τώρα είμαστε σκημένοι όλοι πάνω στο εμβολιαστικό, όλοι του νοσοκομείου, οι υγειονομικοί, οι τοπικοί άρχοντες, είναι όλοι κοντά μας, τους ευχαριστούμε και όλοι κοιτάμε να δουλέψει σωστά αυτό για να έχουμε αποτέλεσμα. Ακριβώς. Μόλις αυτοματοποιηθεί λίγο ο ρυθμός και δούμε ότι όλα βαίνουν καλώς και γίνει μια καθημερινότητα, να το πω, θα μπορέσουμε να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε και αυτή την ομάδα ανθρώπων. Που σας έχω πει, ήδη έχει υπογραμμιστεί αυτό στο Υπουργείο, από το διοικητή, στο Υπουργείο και νομίζω ότι είμαστε κοντά στο να πάρθει κάποια απόφαση ή να βγει κάποια ημερομηνία με κάποιο κλιμάκιο, κάποια κινητή μονάδα, δεν ξέρω τώρα ακριβώς πώς. Μάλιστα. Περιμένουμε, δηλαδή, περιμένουμε, γιατί και εμείς δεχόμαστε μηνύματα ανθρώπους. Από ανθρώπους έτσι που επιθυμούν. Ναι, το καταλαβαίνω. Και κάτι τελευταίο, γιατρέ, δεν ξέρουμε αν το εμβόλιο είναι άπαξ διαπαντός ή αν είναι αιτήσιο, όπως είναι της γρήπης, ας πούμε. Αυτό έχει ξεκαθαριστεί. Αυτό, ότι για τη διάρκεια ζωής των αντισωμάτων στον οργανισμό, αυτό μου λέτε. Αυτό θα εξακριβωθεί από την πορεία. Δηλαδή, έχοντας εμβολιαστεί ο κόσμος, μετά από κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα υπάρχει η δυνατότητα να κάνουμε τεστ αντισωμάτων. Και βάσει των τεστ αντισωμάτων θα δούμε πόσο είναι η διάρκεια. Δεν μπορεί, νομίζω, τώρα από μελέτες εταιρείες έχουν κάποια στοιχεία, αλλά η θεωρία από την πράξη διαφέρει. Νομίζω ότι με το χρόνο θα δούμε αν χρειάζεται να το κάνουμε μία φορά το χρόνο ή μία φορά το εξάμηνο, θα δείξει. Μάλιστα. Αυτό θα βγει μέσα από την πορεία. Βλέπετε ότι ταυτόχρονα σε όλο τον πλανήτη εμβολιαστήκαμε όλοι ταυτόχρονα, οπότε δεν έχουμε εμπειρία. Και έχουμε και τις μεταλλάξεις λίγο, οι οποίες μας ανησυχούν κάπως. Δεν ξέρω κατά πόσο καλύπτονται. Προς το παρόν η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι μας καλύπτει το εμβόλιο. Εντάξει, και η γρήπη έχει μεταλλάξεις, αλλά ένα είναι το εμβόλιο της γρήπης. Μάλιστα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέσα από την πορεία της νόσου και με τις εξετάσεις που θα κάνουν οι εμβολιαζόμενοι από εδώ και στο εξής, θα δούμε αν μία φορά το χρόνο είναι αρκετό. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο να σας ρωτήσω και να σας αποδεσμεύσω, γιατρέ. Σε περίπτωση που κάποιος κάνει το εμβόλιο, αλλά μετά από 2-3 μέρες για κάποιο λόγο νοσήσει, είτε επειδή κόλλησε, είτε επειδή είχε ήδη κολλήσει και έκανε το εμβόλιο χωρίς να το γνωρίζει. Πάει χαμένο το εμβόλιο, τι γίνεται? Δεν πάει χαμένο, διότι υπάρχει και η δεύτερη δόση. Και δεν πάει χαμένο, ίσα που επειδή ο ιός έχει το χρόνο επώασης μπορεί να βρίσκεται σε μια λανθάνουσα κατάσταση. Και μπορεί να έρθει να εμβολιαστεί κάποιος και να μην το γνωρίζει ότι είναι φορέας. Ακριβώς, ή ότι
ίσα που το εμβόλιο θα τον βοηθήσει, γιατί το εμβόλιο στην ουσία θα παρέχει αντισώματα, έτσι δεν είναι? Ναι, θέλουμε να βέβαια, να αυτό είναι το όνομα. Ναι, απλά ναι. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι με το που εμβολιαζόμαστε δεν πάει να πει ότι δεν θα κολλήσουμε. Ακριβώς, ναι, αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Και ότι πρέπει, βέβαια, να είμαστε προσεκτικοί το ίδιο. Δυστυχώς, τουλάχιστον από την πρώτη δόση μέχρι τη δεύτερη, γιατί ο κόσμος βάζει την πρώτη δόση και μετά υπάρχει μια χαλαρότητα. Α, βγάζει μάσκες και γυρνάει. Ναι, στο δεν είναι έτσι. Γιατί δεν τον αφήνουν οι υπόλοιποι προς το παρόν ακόμα που δεν έχουν εμβολιαστεί. Μάλιστα, κατάλαβα. Πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό, ότι θέλει λίγο χρονικό διάστημα ο οργανισμός για να παράξει τα αντισώματα. Να εμβολιαστούμε αρκετοί για να είμαστε ασφαλείς όλοι, ώστε να βγάλουμε τη μάσκα. Μάλιστα. Για να δούμε, γιατρέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας και μας δώσατε αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες. Ειλικρινά, εγώ αισθάνομαι τυχερός που συνεργάζομαι, γιατί όπως είπατε, είμαι ιδιώτης και συνεργάζομαι με το νοσοκομείο. Αισθάνομαι τυχερός που μπήκα σε αυτό το κλίμα, σε αυτούς τους ανθρώπους που όλοι μαζί αγκαλιάσαμε αυτό το εμβολιαστικό κέντρο και δουλεύουμε σε εξωπραγματικά ωράρια και συνέχεια πάνω από το εμβολιαστικό, να μην έχει κανένας πολίτης παράπονο. Ακριβώς. Όλοι να έρθουν να εμβολιαστούν. Δουλεύουμε εξαιρετικά που είναι λίγο πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, θα έλεγα. Ιατρική υπηρεσία, νοσηλευτική υπηρεσία, διοικητική υπηρεσία, όλοι είναι δίπλα μας, ακόμα και τα σώματα ασφαλείας, οι διοικητές και οι διευθυντές. Είναι εξαιρετικό. Δηλαδή βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη έτσι αγωνία, θα έλεγα, και θέληση από την άλλη να πετύχει αυτό. Μάλιστα. Για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Ευχόμαστε το συντομότερο δυνατό να εμβολιαστούν οι περισσότεροι συμπολίτες μας, για να πετύχουμε αυτήν την ανοσία και να επιστρέψουμε, να έχουμε την ελευθερία μας πια. Καθημερινώς, εκτός Κυριακής, το εμβολιαστικό κέντρο δουλεύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Πολύ ωραία. Αυτό είναι ευχάριστο. 12 ώρες. Ό,τι είναι δυνατόν, ναι, ειλικρινά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, γιατρέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα. Γεια σας.